Η απόφαση αυτή πήρε γνωμοδοτήσεις από μια σειρά φορέων. Πολλούς φορείς, μέτρησα πάνω από 29 φορείς, οι οποίοι γνωμοδότησαν, άλλοι θετικά, άλλοι αρνητικά, για τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Σερών γνωμοδότησε με όλα τα όργανα του και με τα τοπικά συμβούλια, τα δύο τοπικά συμβούλια και με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την Επιτροπή Διαβούλευσης και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε όλα αυτά τα όργανα, όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις λήφθηκαν όλες υπόψη για την έκδοση της απόφασης. Εκτός από το τοπικό, από ένα τοπικό συμβούλιο, όλες οι αποφάσεις, οι γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές. Όλες από τον Δήμο Σερών. Και όλες, επαναλαμβάνω, λήφθηκαν υπόψη. Αυτό, αν θέλετε, και είναι μια απάντηση σε κάποιους που λένε ότι είτε καθυστερήσαμε, είτε όταν πήραμε τις αποφάσεις δεν θα λαμβανόταν υπόψη στην όποια απόφαση στο τέλος γινόταν. Αυτό καταρρίφθηκε γιατί εκ των πραγμάτων αναφέρεται στην συγκεκριμένη αυτή απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλες αυτές οι αποφάσεις και άλλων φορέων. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την συνολική συνεκτίμηση του συγκεκριμένου θέματος. Εμείς, όπως γνωρίζετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια συγκεκριμένη απόφαση που είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν η αρνητική μας γνωμάτευση και η γνωμοδότηση, και το δεύτερο σκέλος ήταν να προσφύγουμε με την νόμιμη διαδικασία κατά της όποιας της ενδεχόμενης θετικής απόφασης. Είμαστε σε αυτό το σημείο, θα ακολουθήσουμε, θα υλοποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το περιβάλλον, όπως το έχουμε δηλώσει, είναι πάνω απ' όλα, και υπ' αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα κάνουμε πράξη όλη αυτή την ανησυχία, τον προβληματισμό που εκφράστηκε και σε όλα τα όργανα του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια υπεύθυνη στάση από την αρχή που τηρήσαμε, κόντρα σε φωνές, κόντρα σε θέσεις ή κορώνες, οι οποίες νομίζω ότι αδικούν όλη την προσπάθεια του Δήμου. Είμαστε εδώ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να λέμε την άποψή μας όποτε πρέπει, εκεί που πρέπει, και φυσικά για τον σεραίο πολίτη να διεκδικούμε και να προασπίζουμε τα συμφέροντα. Όλο το θέμα είναι σε εξέλιξη και όλο το θέμα είναι, σας επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ότι είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς έλεγαν όλα αυτά τα οποία έλεγαν για καθυστέρηση. Θυμάστε, να σας θυμίζω ότι έλεγαν κάποιοι, ότι δεν θα ληφθούν υπόψη καθόλου ό,τι γνωμοδοτήσεις κάνουμε ως Δημοτικό Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή Διαβούλευσης, Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν εκπρόθεσμες. Δεν ήταν εκπρόθεσμες και προφανώς όλη αυτή η διαδικασία κρίθη και λαμβάνεται υπόψη, γιατί αλλιώς δεν θα λαμβανόταν υπόψη και δεν θα γραφόταν στο σκεπτικό. Το σκεπτικό της αποκεντρωμένης, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης λέει ότι λαμβάνει όλα αυτά υπόψη κανονικά και τα γράφει χρονολογικά. Ένα από αυτά είναι και η γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ, ένα από τα 72 πράγματα λαμβάνει υπόψη, συνεκτιμά για να βγει η απόφαση, συνεκτιμά η Γενική Διεύθυνση και βγάζει την τελική της απόφαση. Τώρα αυτό είναι θέμα κρίσης, γιατί βγάζει θετική γνωμάτευση, θετική απόφαση, συγγνώμη, κόντρα σε αρνητικές αποφάσεις φορέων και οργανισμών. Υπάρχουν και θετικές αποφάσεις φυσικά, έτσι, υπάρχουν και θετικές αποφάσεις, θετικές νομοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες. Εδώ είμαστε, όπως έχουμε δεσμευτεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε τα δέοντα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία ο Δήμος Σερών θα προσφύγει, όπως έχουμε πει. Μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μεγάλο, το οποίο θα γίνεται με ένα κομμάτι του στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερών, αλλά ιδιοκτησιακά ανήκει σε έναν άλλο Δήμο. Όλη αυτή η συζήτηση θα τελειώσει αν ο Δήμος που έχει την ιδιοκτησία του χώρου πάρει μια αρνητική απόφαση. Δεν θα έχει κανένα νόημα να συζητάμε τίποτα για τίποτα, ούτε να πάμε σε διαδικασία προσφυγής που θα πάμε, αν έρθει ο κύριος του χώρου και πει για τον ΑΒ λόγο, γιατί παρακολούθησα και εγώ και τη συνεδρίαση και του Δημοτικού Συμβουλίου του Εμμανουήλ Παπά, η οποία εκφράστηκε εκεί κατά πλειοψηφία ότι είναι κατά της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
γνωμοδότησαν αρνητικά. Αν έρχεται ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και πει ότι εγώ δεν νοικιάζω τον χώρο, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να πούμε, δεν είναι δικός μας ο χώρος, στα διοικητικά μας όρια είναι, τότε είναι εκ των όνων κάνευση συζήτηση όλη. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Νότας, είμαι σίγουρος ότι και με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, αξιολογεί τα συμφέροντα των δημοτών του, γιατί όλοι οι αιρετοί είμαστε στο ίδιο χαράκωμα. Στο ίδιο. Και η περιφέρεια έχει την ανησυχία της, την ευαισθησία της, και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και εμείς. Απλώς έχει άλλους θεσμικούς ρόλους ο καθένας. Εμείς τον επιτελέσαμε πλήρως σε όλα τα όργανά μας, για όλα τα όργανά μας, όλα τα όργανα του Δήμου, τοπικά συμβούλια, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή Διαβούλευσης, Δημοτικό Συμβούλιο, όλα λειτουργήσαν, όλα πήραν αποφάσεις και η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων ήταν και αρνητικές. Εκτός από ένα τοπικό συμβούλιο.